Μόλις ένα χρόνο και οι τιμές πήραν φωτιά. Το πορτοφόλι του Κύπριου καταναλωτή φαίνεται να διάζει από λεφτά που αναγκάζεται να ξοδέψει σε βασικούς τομείς της διαβίωσης του. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το Δεκέμβριο του 2020, στον αντίστοιχο μήνα του 2021, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον τομέα της ενέργειας, με τη μεταβολή προς τα πάνω να αγγίζει το 28%. Οι αυξήσεις στις τιμές, ωστόσο, δεν σταματούν στον τομέα της ενέργειας, αλλά επεκτείνονται κι αλλού. Δίχως φρένου είναι ο πληθωρισμός στον τομέα της στέγασης, της ίδρευσης, αλλά και στο υγραέριο και στον ηλεκτρισμό, με 15,8% αύξηση που καλείται ο καταναλωτής να πληρώσει. Υπάρχουν επιμέρους αυξήσεις, όπως αναφέρεται, στη στέγαση, ίδρευση, ηλεκτρισμό, υγραέριο, καύσιμα. Ο ένας χρόνος που πέρασε σημείωσε αύξηση και στις μεταφορές με 13,7%, αλλά και ο τομέας της ένδυσης σαφώς πιο κάτω με 3,2%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αυξήσεις στα τρόφιμα και μη αλκοόλουχα ποτά δεν είναι ανησυχητικές. Οι οποιασδήποτε άλλες αυξήσεις ή μειώσεις κυμαίνονται πέρξ του 1%, εκεί κοντά είναι, και δεν έχουν ουσιαστική σημασία. Χαρακτηριστικό είναι πως στην κατηγορία των τροφίμων η μεταβολή στην τιμή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή είναι στο 0,0%. Σε κάθε περίπτωση, από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, έρχεται νέο κύμα αυξήσεων, με την αιτία του κακού να είναι και πάλι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων διεθνώς.